Την Παρασκευή 9 Μαΐου πραγματοποιείται η πρώτη φάση παρουσίασης σχολικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από σχολικές μονάδες της Ξάνθης. Η ευρύτερη σχολική παρουσίαση εντάσσεται όπως κάθε χρόνο στις γιορτές νεολαίας του 2014, με το Δήμο Ξάνθης να διαθέτει όλο το υποστηρικτικό υλικό και τους χώρους, βοηθώντας την κοινοποίηση και γνωριμία των μαθητικών δράσεων στο ευρύ κοινό. Στα πλαίσια των γιορτών νεολαίας που κάνει αυτή την εποχή ο Δήμος Ξάνθης κάθε έτος που επαναλαμβάνεται, τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες παρουσιάζουν στο κοινό της πόλης τις εργασίες τους, τα αποτελέσματά τους, τα προγράμματα, τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα παρουσιάζει λοιπόν στο κοινό αυτό το διήμερο της Παρασκευής και του Σάββατο. Ένα από αυτά τα προγράμματα και κορυφαίο στο είδος του, θα με επιτρέψετε να πω, είναι η σύμπραξη, η άτυπη σύμπραξη, η ομάδα αυτή των σχολείων που αναδεικνύει το δίκτυο των μονοπατιών που υπάρχουν γύρω από την πόλη της Ξάνθης. Μονοπάτια εύκολα, προσιτά σε όλους, σε μεγάλους και μικρούς, που τους καλούν να τα περπατήσουν, να δουν τις ομορφιές της πόλης και να βιώσουν έτσι μια διαφορετική καθημερινότητα. Την Παρασκευή λοιπόν, καλούμε όσοι θέλουν να γνωρίσουν αυτό το πρόγραμμα που περπάτησε τον τελευταίο χρόνο να παρευρεθούν στο κάλεσμά μας. Θα αρχίσουμε από τη γέφυρα του Σαμακόβ, θα περπατήσουμε στο μονοπάτι που συνδέει το Σαμακόβ με την Μονή της Παναγίας της Καλαμούς, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα η απόσταση, και παράλληλα θα κάνουμε εργασίες καθαρισμού, σηματοδότησης, ανάδειξης, αξιοποίησης αυτής της υπέροχης διαδρομής. Θα παρευρεθούν τα 4-5 σχολεία που σχηματίζουν αυτή την ομάδα και πιο συγκεκριμένα το 2ο και 3ο γυμνάσιο Ξάνθης, το 6ο και το 7ο και το 2ο ΕΠΑΛ, με τους γυμναστές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις περιβαλλοντικές ομάδες. Ωστόσο, κάλεσμα απευθύνουν οι μαθητές στους υποψήφιους δημάρχους αλλά και στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με σκοπό να τους θέσουν θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Με πρωταγωνιστή το 7ο γυμνάσιο και τους εκπαιδευτικούς του, καλούμε τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ή δημάρχους που θέλουν να παρευρεθούν να έρθουν στην αφετηρία του μονοπατιού. Εκεί θέλουν και τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί να τους θέσουν επιγραμματικά, δεν είναι κάτι σαν παράπονο, είναι κάτι σαν υπόδειξη, κάτι σαν έτσι μια συζήτηση για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως για την ανακύκλωση στα σχολεία ειδικότερα, για τα περιβαλλοντικά και το δίκτυο των μονοπατιών που θέλουμε ευρύτερα να το αξιοποιήσουμε, για τη συμβολή του Δήμου που θα θέλαμε να έχουμε και κάποιο κάδο ή κάποιο έτσι για να συγκεντρώσουμε τα απορρίμματα που θα μαζέψουμε εκείνη την ημέρα. Γενικά θέλουμε τις πολιτικές αρχές να είναι κοντά μας για αυτές τις δράσεις που κάνουμε, γιατί νομίζω ότι αν μη τι άλλο είναι ενδιαφέροντες και πολύ, πολύ σημαντικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στην προσπάθεια ανάδειξη και αξιοποίηση του δικτύου μονοπατιών Ξάνθης, υιοθετεί και βαφτίζει το μονοπάτι που αναλαμβάνει και συντηρείται και το καθαρίζει. Η διαδρομή μέχρι το ιερό μονοπάτι Παναγίας Καλαμούς έχει ονομαστεί πλέον το μονοπάτι της Παναγίας, καθώς συνδέει τα δύο μοναστήρια της Παναγίας και της Ξάνθης. Έτσι, το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης μας θα τοποθετήσει ξύλινες πινακίδες ενημέρωσης με διάφορες πληροφορίες που θα υπάρχουν και θα κοσμούν πλέον τη συγκεκριμένη διαδρομή. Στην προσπάθεια συνέβαλαν καθοριστικά επαγγελματίες της πόλης, διαθέτοντας ξυλία και υλικά, ενώ ο διευθυντής του σχολείου, κ. Νταουτίδης, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Δασάρχη Ξάνθης για τη συμβολή και διάθεση εργατών για τις ανάγκες του σχολικού προγράμματος.